Γνώριζε ή δεν γνώριζε η ηγεσία της Σουηδικής αστυνομίας ότι στο Φεστιβάλ Νέων της Στοκχόλμης το περασμένο καλοκαίρι σημειώθηκαν κρούσματα σεξουαλικών επιθέσεων με φερόμενους ως δράστες, μετανάστες και τα αποσιώπησε. Όπως αποκαλύπτουν τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, απελάθηκαν περισσότερα από 200 άτομα στη συνέχεια. Είναι πολύ κακό αν δεν δίνουμε επαρκείς πληροφορίες. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το ζήτημα και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Σε καθημερινή βάση πολλαπλασιάζονται οι μαρτυρίες κοριτσιών και νεαρών γυναικών που αναφέρουν συγκεκριμένα στοιχεία. Ήμουν στο φεστιβάλ και περνούσα καλά με τα υπόλοιπα κορίτσια. Χορεύαμε όταν ξαφνικά αυτοί οι τύποι γύρισαν προς το μέρος μας και μας σήκωσαν τις φούστες για να μας το πεύσουν. Αλλά ψάξαμε για τους φύλακες και τότε αυτοί οι τύποι εξαφανίστηκαν. Μία βασική πτυχή είναι αν το κουκούλωμα έγινε για πολιτικούς λόγους, όπως αφήνουν πολλοί να εννοηθεί. Πάντως οι γυναίκες θεωρούν ότι το πρόβλημα δεν ανακύπτει επειδή κάποιος είναι μετανάστης. Θεωρώ ότι δεν είναι επειδή προέρχονται από άλλους λαούς. Θα μπορούσε να συμβεί ή συμβαίνει με κάποιους που προέρχονται από την Νορβηγία, τη Σουηδία ή τη Γερμανία. Τα ίδια κάνουν όταν μεθούν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πραγματική διαφορά μεταξύ ανδρών από διαφορετικές χώρες.